Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τις ταξινομήσεις. Στο φύλλο εργασίας της οθόνης μας υπάρχει ήδη μια λίστα με δεδομένα, αυτή και μια γραμμή κεφαλίδων, αυτή. Παρατηρούμε πως η λίστα με τα δεδομένα μας είναι ταξινομημένη σε αύξουσα σειρά όσον αφορά το πεδίο κωδικός. Αύξουσα σημαίνει από το μικρότερο, το 1, προς το μεγαλύτερο, το 7 φθήνουσα είναι ακριβώς το αντίθετο. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να ταξινομήσουμε τη λίστα μας κατά το πεδίο επώνυμο σε αύξουσα σειρά. Κάνουμε ένα κλικ οπουδήποτε στα επώνυμα και στη συνέχεια μέσα από την κεντρική καρτέλα μεταβαίνουμε στην ομάδα επεξεργασία και κάνουμε κλικ στην εντολή ταξινόμηση και φιλτράρισμα. Από τις επιλογές που εμφανίζονται, κάνουμε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση από το Α προς το Ω. Τα δεδομένα μας ταξινομήθηκαν σε αύξουσα σειρά. Αν θέλουμε να ταξινομήσουμε τα δεδομένα σε φθήνουσα σειρά όσον αφορά το πεδίο κωδικός, κάνουμε ένα κλικ μέσα και στη συνέχεια, από την ίδια εντολή, κάνουμε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο.